Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του μόνου αληθινού Θεού ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, της πρεσβείας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, της πρεσβείας του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του εν καλύμνου ασκήσαντος, της πρεσβείας του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος και πάντων των Αγίων. Αμήν. Σήμερα αγαπητοί μου, εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να σας μιλήσω περί του σπερματικού λόγου, της διδασκαλίας δηλαδή του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος. Ας δούμε λίγο από τον βίον του Αγίου. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτυρης γεννήθηκε στην Φλαβία Νεάπολη της Σαμαρίας, την σημερινή Ναπλούς, την αρχαία Σιχέμ, στις αρχές του Δευτέρου αιώνα μετά Χριστό. Γιος Ελληνοφώνων μη Ιουδαίων, πιθανώς Ρωμαίων παγανιστών, έλαβε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση από τις σχολές του στοικισμού, της περιπατικής σχολής, του πυθαγορισμού και του πλατωνισμού. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία στις σχολές της Γάζας και των Αθηνών. Στην αρχή ήταν εθνικός, αργότερα όμως ασπάστηκε ένθερμα τον χριστιανισμό μετά από συζήτηση με ένα γέροντα πιθανώς στην Αθήνα περί του 135 μετά Χριστό. Σχετική με τις πλατωνικές δοξασίες για τη μετεψύχωση και την αθανασία της ψυχής. Αυτός του συνέστησε να διαβάσει τα βιβλία των προφητών και των Αγίων Αποστόλων. Όταν πήγε στη Ρώμη, παρέδωσε στον τότε αυτοκράτορα Αντωνίνο Πίο απολογία της χριστιανικής του πίστεως. Εκεί ίδρυσε δική του σχολή συνδυασμένη με την λατρευτική πράξη. Οι μαθητές του ήταν ολιγάριθμοι, κυρίως μικρασιατικής και ιδίως φρυγικής καταγωγής. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τατιανός και πιθανώς και ο Ειρηναίος. Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες πράξεις Ιουστίνου, συνελήφθη για τη χριστιανική του πίστη και αφού βασανίστηκε αποκεφαλίστηκε περίπου το 165 μετά Χριστό επί της εποχής του αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου. Το πιθανότερο ήταν να συντέλεσε στη σύλληψή του και ο κοινικός φιλόσοφος Κρίσκης, ο οποίος έβλεπε με φθόνο να αυξάνει το φιλοσοφικό κύρος του Αγίου Ιουστίνου. Ο Άγιος Ιουστίνος ξεκινά ως μεσοπλατωνικός φιλόσοφος για να καταλήξει στον χριστιανισμό. Κατά τον Άγιο Ιουστίνο η πλήρης και αιώνια αλήθεια είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Η χάρις του Θεού παραχώρησε σπέρμα της αληθείας αυτής τόσο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όσο και στους Έλληνες φιλοσόφους. Έτσι ότι διατυπώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και δεν περιέχει αντιφάσεις, αλλά είναι αληθές, είναι και χριστιανικό. Η στάση του απέναντι στην ελληνική φιλοσοφία π.χ. το πνεύμα της εποχής που χαρακτηριζόταν από ένα εκλεκτικισμό. Έτσι αναγνωρίζει την σπουδαία ηθική διδασκαλία των στοικών, όμως απορρίπτει τις ηλιστικές, μυρολατρικές και πανθεϊστικές τους αντιλήψεις. Επίσης απορρίπτει τη διδασκαλία του Πλάτωνος περί αθανασίας της ψυχής από τη φύση της και όχι από τον Θεό και ότι μπορεί να μεταβεί σε άλλα σώματα, δηλαδή η στοική, ο Πλάτων παραδεχόταν την μετεψύχωση. Υιοθετώντας τις διδασκαλίες του Πλάτωνος για τον Θεό, τον χαρακτηρίζει ως άρρητον, ανωνόμαστον, ένα της επουρανής μένοντα. Δημιουργήσε τον κόσμο από άμορφη ύλη. Συγκεκριμένα ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο διαμέσου ενός άλλου κατωτέρου Θεού, μέσω του οποίου μας αποκαλύφθηκε.
Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από την καλοσύνη Του για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα καταστούν αθάνατοι εφόσον με τα έργα τους αποδειχθούν εντάξει της δωρεάς Του που είναι ο κόσμος. Στην αθανασία μετέχουν και η ψυχή και το σώμα, αφού μετά τον φυσικό θάνατο θα αναστηθούν και τα ανθρώπινα σώματα. Θα υπάρξουν δύο αναστάσεις νεκρών, με τη δευτέρα παρουσία η πρώτη των δικαίων και μια καθολική μετά από 1000 χρόνια, οπότε θα λάβει χώρα και η τελική κρίση ανάλογα με τις πράξεις του καθενός. Πολλά από τα έργα του Αγίου Ιουστίνου δυστυχώς έχουν χαθεί. Παρά την μεταστροφή του στον χριστιανισμό, ο Άγιος Ιουστίνος αποδεχόταν τον χαρακτηρισμό φιλόσοφος, ενώ εξακολουθούσε να φέρει τον φιλοσοφικό τρίβωνα. Ο Ιουστίνος δεν θεώρησε ποτέ την θύραθεν φιλοσοφία και γνώση ως ψεύδος και πλάνη. Πιστεύει ότι οι αλήθειες των φιλοσόφων προέρχονταν σε μεγάλο βαθμό από τον προφορικό λόγο, τον οποίον γνώρισαν και αξιοποίησαν ορισμένοι φιλόσοφοι. Επίσης υποστηρίζει ότι οι προ-Χριστού φιλόσοφοι στους στοχασμούς τους περιέχουν αλήθειες οι οποίες έχουν φανερωθεί σε αυτούς ως σπέρματα αληθείας. Σχετικά με την θεωρία του σπερματικού λόγου, η ορολογία δεν είναι χριστιανική. Προέρχεται από το λεξιλόγιο της στοϊκής φιλοσοφίας και τη χρησιμοποίησε ο Άγιος Ιουστίνος για απολογητικούς σκοπούς, μιας και ο Μάρκος Αυρίλιος, στον οποίον απευθυνόταν η δευτέρα απολογία του, ήταν ο παδός της στοϊκής φιλοσοφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία των στοϊκών, ο σπερματικός λόγος νοείται είτε ως ο παγκόσμιος καθολικός θείος λόγος, είτε ως επιμέρους λόγος. Ως παγκόσμιος και καθολικός λόγος ενυπάρχει μέσα στην ύλη, συνιστώντας την ενδοκόσμια εκείνη δύναμη, την Θεία Αρχήν που δημιουργεί, διαπερνά και εμψυχώνει όλα τα επιμέρους όντα. Εφόσον ο κόσμος είναι μια έλογη ενότητα, είναι φυσικό και τα επιμέρους οργανικά μέλη του να έχουν τους δικούς τους σπερματικούς λόγους, οι οποίοι περιέρχονται στον καθολικό θεολόγο. Στον άνθρωπο ο σπερματικός λόγος είναι η ίδια του η ψυχή. Έτσι ο άνθρωπος απεικονίζει ουσιαστικά ολόκληρο τον κόσμο, όντας ο ίδιος ένας μικρόκοσμος, εφόσον όλος ο κόσμος νοείται ως σώμα που εμψυχώνεται και συνέχεται από τον καθολικό και παγκόσμιο λόγο. Έργο των σπερματικών λόγων είναι να διασφαλίζουν την ταυτότητα των αντικειμένων μέσα από τη μεταβολή των όντων, όπως και το ανθρώπινο σπέρμα έχει την ιδιότητα να παράγει όντα όμοια με εκείνο από το οποίο προήλθε το σπέρμα. Η περί σπερματικού λόγου διδασκαλία του Αγίου Ιουστίνου παρουσιάζει διάφορες έναντι της αντίστοιχης διδασκαλίας των στοϊκών. Πρέπει να αποκλείσουμε την ιδέα ότι ο σπερματικός λόγος αποτελεί απορροή του καθολικού λόγου. Επίσης πρέπει να αποκλείσουμε και την εκδοχή ότι αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ψυχής, το λογιστικό. Για τον Άγιο Ιουστίνο ο σπερματικός λόγος σχετίζεται με τον Λόγο του Θεού, όπως γίνεται λόγος και στον πρόλογο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο σπερματικός λόγος είναι εκείνη η επενέργεια του Λόγου του Θεού με την οποία φωτίζοντας την διάνοια των ανθρώπων, την ανυψώνει και την καθοδηγεί στη μερική ανέβρεση της αλήθειας. Ο Άγιος Ιουστίνος θέτει στον εαυτό του το εξής ερώτημα. Εφόσον ο χριστιανισμός περικλεί όλη την αλήθεια και εμφανίστηκε στη γη πριν από 150 χρόνια, όλοι όσοι έζησαν πριν τον Χριστό δεν μετήχαν στην αλήθεια? Και η απάντηση που δίδει ο φιλόσοφος και μάρτης του Χριστού λέγει τα εξής. Τον Χριστόν πρωτότοκον του Θεού εδιδάχθημεν και προεμηνήσαμεν λόγον όντα,
ου πανγένος ανθρώπων, μετέσχε και οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, κανάθεοι ενομίστησαν ίον εν έλυση μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και οι όμοι αυτής, εν βαρβάρης δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί. Ώστε και οι προγενέστεροι άνευ λόγου βιώσαντες, άχρηστοι και εχθροί το Χριστό ήσαν και φωνείς των μεταλόγου βιωσάντων. Πάντοτε η ανθρωπότητα μετήχε της αποκαλυπτικής ενέργειας του λόγου. Η ενέργεια αυτή δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού και την έλευσή του στον κόσμο αυτό, διότι η ενέργεια φώτιζε τους ανθρώπους. Όσοι από αυτούς, όχι μόνο τους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης που δέχτηκαν την αποκάλυψη του άσαρκου Θείου Λόγου, αλλά και τους φιλοσόφους που καθοδηγόντουσαν από το σπερματικό θεολόγο, έζησαν σύμφωνα με τις επιταγές της λογικής τους φύσης, ήταν χριστιανοί κατ' επέκταση ενδεκτικοί και της Θείας Σωτηρίας. Κατά τον Άγιο Ιουστίνο σε ορισμένους φιλοσόφους υπήρξε μια ατελέστερη μορφή αποκάλυψης δια των σπερμάτων του λόγου, δια το έμφυτο παντή γέννη ανθρώπων σπέρμα του λόγου. Η αποκάλυψη εδώ έχει ένα είδος φανέρωσης του Θεού στους φιλοσόφους και κυρίως εκείνους που είχαν τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια που διδάσκουν οι φιλόσοφοι είναι αποσπασματική, τμηματική και εκφράζει μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Είναι αναφυσβήτητο το γεγονός ότι τα σπέρματα του λόγου που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο είναι θεία δωρεά και φέρνουν τον άνθρωπο σε πλησιέστερη κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Ορισμένοι φιλόσοφοι αξιοποίησαν σε τέτοιο βαθμό τη δωρεά του Θεού και έφτασαν σε σημαντικά επιτεύγματα. Ούχο ότι αλότρια εστί τα του Πλάτων ως διδάγματα του Χριστού, αλ ότι ου και εστί πάντι όμοια, ως περε ουδέτα των άλλων, στο εικόν τε και ποιητών και συγγραφέων, έκαστος γάρ της από μέρους του σπερματικού θείου λόγου των συγγενές ορών καλώς ευθέξατο. Ο Άγιος Ιουστίνος υποστηρίζει ότι από όλους τους φιλοσόφους ο Σοκράτης είναι ο πάντων ευτονότερος προς τούτο γενόμενος. Η γνώση του Χριστού από τον Σοκράτη δεν σήμαινε προσωπική γνωριμία του φιλοσόφου με τον Θείον Λόγον, ούτε αποκάλυψη κατά το πρότυπο των προφητών, αλλά ήταν προϊόν της δύναμης του φυσικού ανθρωπίνου λόγου. Έτσι λοιπόν τις αλήθειες του ο Σοκράτης συνήγε λόγο αληθή και εξεταστικός, δηλαδή διά της λογικής έρευνας και της θεωρίας. Από τη διδασκαλία του Σοκράτη τελικά ουδείς επίστη, παρά το γεγονός ότι όσα είπε είναι προϊόντα του σπερματικού λόγου. Τόσο ο Άγιος Ιωσιστίνος όσο και άλλοι απολογητές αναγνωρίζουν στη φιλοσοφική τους σκέψη ψήγματα αληθείας και δεν διστάζουν να δανειστούν έννοιες και εκφράσεις της φιλοσοφίας στις οποίες έδωσαν χριστιανικό περιεχόμενο. Η περισπερματικού λόγου θεωρία του Αγίου Ιουστίνου, αλλά και η ενεγέννη θετική στάση που κράτηξε έναντι της φιλοσοφίας έθεσαν τις βάσεις για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου και ήταν ένα σημείο συνάντηση μεταξύ χριστιανισμού, ελληνισμού και ιουδαϊσμού. Μέσα από τη σκέψη των απολογητών βλέπουμε και την πρώτη ουσιαστική συνάντηση μεταξύ της χριστιανικής θεολογίας και της ελληνικής σκέψεως. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης εορτάζεται ως Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Ιουνίου. Ας εξετάσουμε τώρα εν συντομία τον σπερματικό λόγο σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων παρουσιάστηκαν από τον Όμηρο και τον Ισίωδο με πράξεις βίας,
μίσους, αντιζηλίας, μοιχείας, πορνείας, βιασμού, παιδεραστείας, αιμομιξίας, ομοφιλοφιλίας, απάτης, παιδικής ασπλαχνίας. Όλα αυτά, με άλλα λόγια, ήταν η θεοποίηση των ανθρωπίνων παθών. Ο ιδωλολατρικός κόσμος μετά τους ομερικούς χρόνους, τόσο στην κυρίως Ελλάδα όσο στον εύξηνο Πόντο, τα παράλια της Μικράς Ασίας, την κάτω Ιταλία και Σικελία, πλήρωνε το τίμημα της παρακοής του και βρίσκονταν κάτω από την οργή του Θεού, όπως υπογράμμισε ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον μη την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων». Μέσα στο βαθύ σκοτάδι της ιδωλολατρίας υπήρξαν πάρα πολλοί σοφοί πρόγονοί μας, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων που αντελήφθηκαν νωρίς την παράλογη μορφή της ιδωλολατρικής θρησκείας τους, άσκησαν σκληρή κριτική για τους ψευδείς θεούς τους, την δυσιδαιμονία, τις θυσίες, τη μαντική και τη μαγεία. Παράλληλα μίλησαν για ένα Θεό προσωπικό, αείδιο, αγέννητο, αιώνιο, δημιουργό και κυβερνήτη του κόσμου. Για ένα Θεό παντοδύναμο, πάνσοφο, παντογνώστη, προστάτη των ταπεινών και αδυνάτων. Οι φιλόσοφοι αυτοί που έσπηραν τα σπέρματα του μονοθεϊσμού στα έργα τους, οι φιλόσοφοι του σπερματικού λόγου, όπως τους ονόμασαν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι οι πρόδρομοι και διδάσκαλοι του χριστιανισμού πριν από την έλευση του Σωτήρος Χριστού στον κόσμο αυτό. Τέτοιοι ήσαν ο Ξενοφάνης, ο Κολοφόνιος, ο Ηράκλητος, ο Θεαγένης, ο Ριγίνος, ο Εμπεδοκλής, ο Παρμενίδης, ο Ανοιξαγόρας και ο μαθητής του Μητρόδωρος, ο Αναξίμανδρος, ο Πρωταγόρας, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πρόσδικος, ο Θεόφραστος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αντισθένης, ο Δημόκριτος, ο Διογένης, ο Κοινικός, ο Θεόδωρος, ο Κυριναίος, ο Ευήμερος, ο Επίκουρος. Οι σοφιστές στοικοί, οι περιπατικοί και όλοι σχεδόν οι επιφανείς πρόγονοί μας. Οι πολλοί από αυτούς τους φιλοσόφους διώχθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν ή και βρήκαν τραγικό θάνατο, όπως παραδείγματος χάρη ο Εσχύλος, ο Πρωταγόρας, ο Ευρυπίδης, ο Σοκράτης και άλλοι πολλοί. Τα σπέρματα της ορθής πίστης περί Θεού στην προχριστού φιλοσοφία είναι έμεση αποκάλυψη του Θεού στους ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας, μας λέγει ο Άγιος Ιουστίνος. Τα διδάγματα του Πλάτωνα δεν είναι ξένα προς τα διδάγματα του Χριστού, αλλά δεν είναι και εντελώς όμοια, μας λέγει ο Άγιος Ιουστίνος. Το ίδιο συμβαίνει και για τους στοικούς, τους ποιητές και συγγραφείς, γιατί καθένας από αυτούς, βλέποντας από το σπερματικό θεολόγο ότι ήταν συγγενικό με τη φύση του, σωστά το διατύπωσαν. Κατά τον Άγιο Ιουστίνο, οι αρχαίοι εκείνοι φιλόσοφοι έγιναν ικανοί αμυδρός οράντα όντα και δίδαξαν σπέρματα αληθείας. Ο Άγιος Κλήμιξ Αλεξανδρίας της ιδίας εποχής δεύτερου αιώνος μετά Χριστό γίνεται πιο συγκεκριμένος απαριθμώντας ορισμένα χωρία Ελλήνων φιλοσόφων και ποιητών σχετικά με το θέμα του σπερματικού λόγου. Πρώτος ο Ξενοφάνης, ο Κολοφόνιος, κατά τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., τόλμησε να αρνηθεί την κρατούσα ιδωλολατρική θρησκεία της εποχής του και διακήρυξε επίσημα: «Ένας Θεός μεταξύ των Θεών και των ανθρώπων είναι ο μέγιστος, που δεν μοιάζει με τους θνητούς, ούτε στο σώμα, ούτε στο νου». Λίγο αργότερα ο Ηράκλητος, που έζησε μεταξύ 540 με 480 π.Χ.,
επιζητούσε πνευματική λατρεία του Θείου. Συνέλαβε την έννοια του ενός Θεού. Πρώτας καθιέρωσε την πνευματική έννοια του Λόγου ως υπέρτατη αιτία των πάντων. Ο Λόγος είναι άχρονος, αγέννητος, αιώνιος. Ο άνθρωπος πρέπει να σκάβει βαθιά μέσα του και να ακούει τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωστίνος λέγει, όσοι έζησαν σύμφωνα με το Θείο Λόγο, η χριστιανική διδασκαλία δηλαδή είναι χριστιανοί, έστω και αν θεωρήθηκαν άθεοι, για παράδειγμα μεταξύ των Ελλήνων ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος και οι όμοιοι με αυτούς. Και δεν είναι παράδοξο ότι ο Άγιος Ιουστίνος αναφέρει ως παραδείγματα τον Ηράκλητο και τον Σωκράτη, που σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα και άλλους, έζησαν μια ζωή σύμφωνα με τη διδασκαλία που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μελέτη του θανάτου. Ο σπερματικός λόγος της απολογίας του Σωκράτη φανερώνει ξεκάθαρα πόσο κοντά βρέθηκε ο Σωκράτης στις αλήθειες του Ευαγγελίου. «Πραγματικά, τι άλλο κάνω στη ζωή μου», λέγει ο Σωκράτης, «παρά να προσπαθώ να σας πείσω ότι πάνω από το κορμί και τα χρήματα πρέπει να φροντίζετε πώς θα γίνει η ψυχή σας καλύτερη». Σε άλλο σημείο πάλι της απολογίας του ο Σωκράτης λέγει, «πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού όσο κανείς από τους κατηγόρους μου και αναθέτω σε εσάς και στο Θεό να με κρίνετε όπως νομίζετε καλύτερα και για μένα και για σας τους ιδίους». Ένας τρόπος υπάρχει για να αποφύγει κανείς τον έλεγχο στη ζωή του, να ετοιμάζει τον εαυτόν του για να γίνει όσο μπορεί ηθικότερος. Ο ενάρετος άνθρωπος όσο ζει και άμα πεθάνει είναι αδύνατο να πάθει κακό, γιατί κοντά του είναι ο Θεός. Γι' αυτό και δεν αγανακτώ με τους κατηγόρους μου και τους άλλους που με καταδικάζουν. Στη ζωή του ήταν το υψηλότερο παράδειγμα ευθύτητας, μεγαλοφροσύνης χαρακτήρα, άκαμπτης και καθαράς συνείδησης, που κάθε κίνημα της ρυθμίζει το καθήκον και που έχει την ευγενέστερη αντίληψη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μήπως την ίδια τύχη δεν είχε και ο μεγαλύτερος τραγικός Ευρυπίδης από την Σαλαμίνα, ο αποσκηνής φιλόσοφος, όπως τον αποκαλούσαν? Διωγμένος από την Αθήνα αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί στη Θεσσαλία και από εκεί να καταλήξει στην αυλή του βασιλιά Αρχέλαο στην Έλα, όπου το 406 π.Χ. μακριά από την πατρίδα του βρήκε το τέλος της ζωής του. Με όπλο μέσα από τα έργα του Ευρυπίδης γκρεμίζει τις πατροπαράδοτες ψευδείς θεότητες του Ολύμπου. Πίστευε ότι το Θείο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ηθικότητα, η οποία έλειπε εντελώς από τα μυθολογικά εκείνα ανδρίκελα ψευδών θεών του Ολύμπου. «Οι θεοίς οι κακοί, ούκης οι θεοί», έλεγε. Σ' άλλο σημείο ο Ευρυπίδης, αφού σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, είπε, «τούτον να θεωρείς θεόν», ενώ αλλού ο ίδιος ο τραγικός λέγει, «θα εννοήσουμε θεόν εκείνον που βλέπει τα πάντα, αλλά αυτός δεν βλέπεται». Ο μεγάλος Σοφοκλής λέγει, «ένας τα αλήθεια είναι ο Θεός, που κατασκεύασε τον ουρανό και την εκτεταμένη γη, το χαροπό ρεύμα της θάλασσας και τους βίαιους ανέμους, και η μίσα για παρηγοριά των παθημάτων μας στήσαμε αγάλματα θεών, από λίθους εκτυπώματα χάλκινα και χρυσότευκτα και ελεφάντινα, και απονέμοντας σε αυτούς θυσίες με ανόητα πανηγύρια, νομίζουμε ότι έτσι τους λατρεύουμε ευσεβώς». Σ' άλλο απόσπασμα πάλι λέγει ο Σοφοκλής,
Έστιν Θεός άναρχος απλούς στη φύση ως ουρανών έτευξεν Άγιος άχρονος. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στους τραγικούς φιλοσόφους με τον πατέρα των τραγικών, τον Εσχύλο τον Ελευσίνιο. Ο Εσχύλος, επειδή εβίωνε το δράμα που έδαινε τον προχριστιανικό κόσμο, αναζητώντας τη λύση του, έγραψε τη συγκλονιστική τριλογία «Προμηθεύς Πυρφόρος», «Προμηθεύς Δεσμότης» και «Προμηθεύς Λιόμενος». Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Εσχύλος προφητεύει την γέννηση του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, όπως ακριβώς οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Προμηθέας, καταδικασμένος από τον Δία και δεεμένος με αλυσίδες στον Κάφκασο, βασανίζεται από τον Αιγύπα που του τρώει καθημερινά το σηκώτη. Στη συζήτησή του με την Παρθένον Ιώ, που τον επισκέφθηκε, προλέγει στην Ιώ ότι θα ελευθερωθεί από το δικό της απόγονο, ο οποίος θα γεννηθεί όταν ο Δίας την αγγίξει μόνο με το χέρι του. Στο τέλος της τραγωδίας ο Αισχύλος εμφανίζει τον Ερμή, ο οποίος ελέει στον Προμηθέα ότι το φρικτό του μαρτύριο θα τελειώσει όταν φανερωθεί κάποιος Θεός, διάδοχος των πόνων του, ο οποίος θα θελήσει αντί για αυτόν να κατεβεί στον Άδη τον Ανήλιο, τους άφεγγους βυθούς του Ταρτάρου. Ο Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως αναπτύσσει στους λόγους για τους οποίους η ελληνική φιλοσοφία με το σπερματικό λόγο προετοίμασε τον άνθρωπο για να δεχθεί στην συνέχεια τον ερχομό του Θείου Λόγου και να λυτρωθεί. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πέτυχε την θαυμαστή συνάντηση και συντάφτιση ελληνισμού και ορθοδόξου χριστιανισμού, διαφύλαξε διαμέσων των αιώνων την ελληνική γλώσσα, την ελληνική αυτοσυνειδησία και την διαχρονικότητα της ιστορίας μας. Η φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων προγόνων μας όχι μόνο δεν καταφρονήθηκε, αλλά αφού επανατροφοδοτήθηκε από τους Αγίους Πατέρες, έγινε πολύτιμο εργαλείο για την διατύπωση των ορθών χριστιανικών αληθιών και δογμάτων των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός τέλος ουδέποτε απέρριψε ούτε την γνώση, ούτε την επιστήμη και ούτε το φιλοσοφικό στοχασμό. Γι' αυτό στην πράξη, στην ορθόδοξη αγιογράφηση των ιερών ναών και όλος ιδιαίτερος των προναό, δηλαδή τον γυναικονίτη, ιστορούνται οι 7 αρχαίοι φιλόσοφοι ως χριστιανοί πριν από τον Χριστό, χωρίς όμως να φέρουν φωτοστέφανα. Πρώτος, ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος. Δεύτερο, Σόλων ο Αθηναίος. Τρίτο, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος. Τέταρτο, Βίας ο Πρινεύς. Πέμπτο, Θαλής ο Μιλήσιος. Έκτο, Πιτακός ο Μυτιλινέος. Έβδομος, Περίανδρος ο Κορίνθιος. Επιπροσθέτως ανάμεσα στους αρχαίους φιλοσόφους θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συγκαταλέγεται και η μοναδική γυναίκα φιλόσοφος, η Σίβυλα. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ολοκληρώνουμε τον περισπερματικού λόγου του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, και ευχόμεθα σε όλους να ωφεληθούμε και να εκτιμήσουμε τους θησαυρούς της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας μέσω του χριστιανισμού, ο οποίος είναι η μόνη αληθινή φιλοσοφία. Αμήν.